ξεκινάω κατευθείαν, κύριε Υπουργέ. Αρκετά μηνύματα φίλων αφορούν την επιστρεπτέα προκαταβολή και μας ρωτούν πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Χθες ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, έλεγε εντός της ημέρας. Πότε θα ανοίξει? Περιμένουμε από ώρα σε ώρα το άνοιγμα της πλατφόρμας. Είναι μια πολύ σύνθετη πλατφόρμα, έχει έναν δύσκολο αλγόριθμο και ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια της ΑΔΕ να τον ανοίξει. Θα ανοίξει πάντως και θα είναι ένα απλό κλικ, δηλαδή οι επιχειρηματίες θα μπορούν να μπουν, θα δουν το ποσό που δικαιούνται, θα δουν τους όρους της επιστρεπτέας προκαταβολής και εφόσον συμφωνούν θα κάνουν ένα απλό κλικ και στη συνέχεια μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, σε 2-3 μέρες, θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Ποιους επιχειρηματίες αφορά, κύριε Υπουργέ? Αυτούς που κάνα την έτσι. 90.000 επιχειρήσεις με κύριο χαρακτηριστικό, είτε να ήταν κλειστές στη διάρκεια της κρίσης με κρατική εντολή, είτε να έχουν μείωση του τσίρου του Μαρτίου 20%, γιατί αυτή είναι η πρώτη φάση επιστρεπτέας και είχαμε μόνο τα στοιχεία του Μαρτίου. Τα χρήματα μέχρι πότε θα δοθούν? Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πάρουν τα χρήματα. Και είναι δεύτερος γύρος. Παρακαλώ, ναι. Και δεύτερος γύρος θα χρειαστεί, Υπουργέ. Καλημέρα και από μένα, ο Κώστας ο Πλάτζος. Καλημέρα, καλημέρα. Μέσα στον Μάιο θα έχουμε ανακοινώσεις και για το δεύτερο γύρο? Ναι, ο δεύτερος γύρος θα αξιοποιήσει τα στοιχεία του Απριλίου και θα προσπαθήσουμε μάλλον να αξιοποιήσουμε και του Μαΐου τα στοιχεία για να έχουμε μια πολύ πιο δίκαιη εικόνα, γιατί ο Απρίλιος και ο Μάιος δείχνουν και ποιες επιχειρήσεις είχαν μια μεγάλη μείωση του τζίρου ή έκλεισαν σε αυτό το διάστημα, αλλά και ποιες άνοιξαν και τι μείωση του τζίρου θα υπάρχει και το Μάιο, έτσι ώστε να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο πολλούς και πιο δίκαια. Έλα, Γιάννη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Δύο-τρεις διευκρινήσεις. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα, η πλατφόρμα αυτή η οποία θα ανοίξει και θα είναι παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 15 του μηνός, ο λόγος ύπαρξής της ποια είναι, αφού ξέρουμε ότι ο αλγόριθμος είναι που θα συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα βγάλει το ποσό που δικαιούται κάθε επιχείρηση. Και αν ο επιχειρηματίας επιλέξει και το θέλει, κάνει ένα κλικ και το βλέπουμε σαν οφειλή στο τάξης. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά ότι σε αυτή την πλατφόρμα θα πρέπει να βάλει ο ίδιος ο επιχειρηματίας το ποσό το οποίο θα αιτείται, ισχύει κάτι Όχι. τέτοιο? Ναι, προφανώς. Θα υπάρχει το ποσό που δικαιούται, αλλά μπορεί κάποιος να θελήσει να πάρει λιγότερα. Συμβαίνει και αυτό. Και μετά, σε ό,τι αφορά την επιστροφή, διαβάζουμε για κούρεμα 30-40% με πτώση τζίρου 60-70%. Άρα μπορεί όταν χρειαστεί να τα δώσουν αυτά τα λεφτά, δηλαδή από το 22 ως το 25, να έχει κοπεί ένα μεγάλο μέρος. Αυτό προβλέπεται. Εν μέρη δηλαδή επιστροφή. Ναι, εν μέρη, αλλά προβλέπεται αυτό, αλλά δεν είναι κάτι που ελπίζουμε να γίνει. Ελπίζουμε οι επιχειρήσεις να τα καταφέρουν και μην έχουν μια τόσο μεγάλη. Θέλω να πω, είναι μέσα στο προβλεπόμενο, αλλά εντάξει, εννοείται, όλοι ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Παρακαλώ. Όπως επίσης υπάρχει μια δυνατότητα, εάν διατηρήσουν επί μακρό τη θέση της εργασίας, να έχουν μια. Μάλιστα. Έλα, Γιάννη, ναι. Παρακαλώ, ναι. Επειδή αυτά που έχουν δει τουλάχιστον το φως της δημοσιότητας είναι δύο περιπτώσεις που υπάρχει μειωμένη η επιστροφή. Η μία είναι κατά 60% αν σε περίπτωση διατηρήσουν τους εργαζόμενους, όπως είπατε, πάνω από 20 έως 31 τρίτου αυτούς τους εργαζόμενους. Άρα πάμε στο 60%. Και η δεύτερη, το 70%, αν ο τζίρος έχει μείωση 70%. Αυτά είναι συγκεκριμένα και είναι φωτογραφίες και για το 60 και για το 70. Υπάρχει και άλλη περίπτωση να μειωθεί η προκαταβολή την οποία θα πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις? Αυτή τη στιγμή όχι, σε αυτή τη φάση. Μπορεί να εξετάσουμε κάτι διαφορετικό στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα οργανωθεί σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει αρχές Ιουνίου, γιατί θέλουμε να έχουμε δει και πώς προχωράει το άνοιγμα της οικονομίας και ποιες αδυναμίες τυχόν εμφανίζονται εκεί πέρα. Σε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, να θέσω άλλο ένα θέμα πριν προχωρήσουμε και σε άλλα ζητήματα. Μία τηλεθεάτρια, η κυρία Νίκη, μας λέει: θέτεται ο όρο τις προβληματικές επιχειρήσεις 31/12/19 να μην δικαιούνται την επιστρεπτέα προκαταβολή και μας ρωτάει πώς το κράτος θα στηρίξει και αυτές τις επιχειρήσεις και γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε υγιείς και προβληματικές τη στιγμή που ανακοινώσατε ότι όλοι θα βοηθηθούν από αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ και τη λύνω κατευθείαν. Παρακαλώ. Για να Ελάτε. Βοηθήσω και την κυρία και πολλούς ακόμη. Υπάρχουν δύο πλαίσια εντός των οποίων λειτουργεί η επιστρεπτέα προκαταβολή
για να μπορέσουμε να την χρηματοδοτήσουμε από το Corona Fund, που είναι στην ουσία χρήματα του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Το ένα πλαίσιο είναι το καινούριο πλαίσιο που έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναφέρεται στις προβληματικές επιχειρήσεις, και το δεύτερο είναι το κλασικό de minimis. Για επιχειρήσεις που είναι να πάρουν πάνω από 200.000 ευρώ, ισχύει ο όρος των προβληματικών. Για κάτω από 200.000 ευρώ, που είναι η συντηρητική πλειοψηφία, δεν ισχύει ο όρος των προβληματικών, διότι πηγαίνουν με το κλασικό πλαίσιο de minimis. Μάλιστα. Που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Το διευκρινίζετε. Όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση και κατά τα άλλα περνάνε, δεν πρέπει να τους απασχολεί το θέμα αυτό των προβληματικών, εκτός αν είναι να πάρουν πάνω από 200. Περνάμε και σε άλλα θέματα. Από το 24% πάει στο 13% καφές, χυμή και αναψυκτικά στα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, καφετέρες κτλ. Αυτά είναι θέματα που θα ανακοινώσει πολύ γρήγορα η κυβέρνηση. Βλέπω και εγώ ότι υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα. Ξέρω και εσείς τα διαψεύδετε, τα παγώνετε, τι λέτε. Μπορείς να τα λένε, εσείς τι λέτε. Ξέρω και τι έχουμε εμείς σχεδιάσει και θα είναι ένα σενάριο, να το θέσω αλλιώς. Είναι ένα σενάριο. Ασφαλώς. Είναι κάτι που μελετάτε, λοιπόν, και θα το ανακοινώσετε, αν είναι έτσι ή κάτι άλλο. Πότε? Εγώ θα σας πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί όλο το πακέτο. Εγώ θα σας πω τη λογική, γιατί είχα μιλήσει πριν από αρκετές μέρες για το θέμα αυτό του καφέ. Οι επιχειρήσεις εστίασης που σερβίρουν κατά κύριο λόγο καφέ έχουν μία δυσκολία, γιατί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα ανατραπέζι σε σχέση με το φαγητό. Συνεπώς έχουν πλήττονται λίγο παραπάνω από αυτούς που δίνουν φαγητό, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στα μέτρα που θα έχουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που από χθες το είδα σε κάποια πρωτοσέλιδα. Αν υπάρχει σχέδιο στην κυβέρνηση για πρόσληψη ανέργων με κουπόνια. Κοιτάξτε, αυτή είναι μία σκέψη η οποία έχει λογική. Το πώς θα προχωρήσουν διάφορα τέτοια σχέδια σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση, κατά κύριο λόγο δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να το να το δούμε. Όμως έχουμε πει από την αρχή ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιδότηση της εργασίας αντί για την επιδότηση ανεργίας. Και επειδή θα έχουμε πολλούς ανθρώπους, ειδικά στον τουρισμό, που επειδή ό,τι και να συμβεί δεν πρόκειται να έχουμε 100% του τουρισμού που είχαμε πέρσι στους επόμενους 2 μήνες, 3, αυτό είναι προφανές, δεν θα έχουμε τον Ιούνιο. Και θα δούμε τι θα καταφέρουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Άρα το στρέφεται κυρίως στον κλάδο του τουρισμού, για τους εργαζόμενους του τουρισμού ή όχι? Όχι, κατά ανάγκη, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι εποχικοί σταματάνε, πάβουν να είναι εργαζόμενοι. Και το πλάνο ποιο είναι, δηλαδή? Άνεργοι. Να δίνετε τι κουπόνι, εξαργυρώσιμο πώς, τι ποσοστού. Θα το δίνει στον επόμενο εργοδότη του, στα βάουτσερ. Ποιο είναι το σχέδιο? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί σας λέω ότι είναι σκέψεις που εξετάζονται. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω την λογική της επιδότησης εργασίας. Ναι. Η επιδότηση εργασίας, όταν μιλάμε για ανήν ανέργους, είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα του ΣΥΟΡ που αφορά ανήν εργαζόμενους. Mm-hmm. Έχει την εξής λογική, ότι αντί να πάρεις ένα επίδομα ανεργίας, παίρνεις ένα λίγο μεγαλύτερο ποσό, που όμως μπορείς να το αξιοποιήσεις στο βαθμό που θα βρεις εργασία. Και αυτό μειώνει το βάρος για τον εργοδότη σου. Ας πούμε, ζητώ συγγνώμη, ότι θα είναι στη λογική του γερμανικού μοντέλου, που τι κάνουν και εξαργυρώνουν τα κουπόνια αυτή η επιχείρηση που θα τους προσλάβουν. Είναι το πρόγραμμα που ανακοίνωσα στη Γερμανία. Αυτό μελετάτε κι εσείς? Δεν ξέρω αν είναι γερμανικό το μοντέλο το συγκεκριμένο, γιατί υπάρχει περισσότερο το γερμανικό μοντέλο αφορά τη μειωμένη εργασία. Mm-hmm. Εδώ δεν μιλάμε για μειωμένη εργασία, μπορούμε να μιλάμε για κανονική πλήρη απασχόληση. Αλλά η λογική είναι ότι εισπράττει η επιχείρηση και έχει κίνητρο, με την προϋπόθεση ότι θα προσλάβει έναν άνεργο. Άρα δεν είστε έτοιμος ακόμα, περιμένουμε να δούμε και σε αυτή την κατεύθυνση τι θα προτείνετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με τους μισθούς, εξετάζεται μείωση? Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα υπό εξέταση αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm. Το λέτε κατηγορηματικά και ξεκάθαρα. Οι ιδιοκτήτες με 60% ενίκιο θα πάρουν κάτι. Λέμε σενάρια εδώ και 2-3 εβδομάδες με τον Κωστή τον Μπλάτζο για τον ένφια, για μη φορολόγηση στα δάνεια, στα ενίκια αυτά που δεν θα πάρουν. Τι θα γίνει τελικά? Είναι κάτι που μας απασχολεί έντονα και πιστεύω ότι σε μερικές μέρες θα είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε και εκεί τα μέτρα που θα ληφθούν. Και μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως δηλαδή? Έχει νομίζω αρκετά βραδύνει αυτό το πράγμα, έχει καθυστερήσει και είναι ανάγκη να προχωρήσουμε και να το ξέρουν και οι ιδιοκτήτες πώς θα πορευτούν. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ πότε θα ενεργοποιηθεί και ποιους θα αφορά? Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ θα αφορά μία σειρά από κλάδους της οικονομίας. Ναι. Αφορά και τουρισμό και εστίαση. Πιστεύουμε ότι θα ενεργοποιηθεί από τις αρχές Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Αυτό είναι συνάρτηση και το πότε θα εγκριθεί ο κανονισμός. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει και η Ευρώπη να ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Πρέπει να περάσει από μερικά 2-3 νομίζω κοινοβούλια ο σχετικός κανονισμός, αφού πρώτα εγκριθεί από την παρουσιαστεί και εγκριθεί από τις αρχές ευρωπαϊκές. Αυτό είναι που μας καθυστερεί. Άρα μας πάει για Ιούλιο αυτό, Υπουργέ. Και πάει πίσω. Υπάρχει και αυτό. Εμείς ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο και υπάρχει και η σκέψη να χρηματοδοτήσουμε το σχετικό πρόγραμμα με δικούς μας πόρους από τον Ιούνιο, αν έχει καθυστερήσει. Εσείς θα χρηματοδοτήσετε με δικούς σας πόρους, αλλά δεν εισπράττει το δημόσιο αυτή τη στιγμή. Άρα πώς δεν έχουν τα λεφτά από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πληρώνει παροχές, δηλαδή. Και λέγαμε δεν μειώνεται και η μισθή. Άρα λοιπόν. Η αγωνία είναι να είναι στην μέχρι τον Ιούλιο. Πάει, θα το δούμε. Μέχρι τον Ιούνιο. Ευχαριστούμε. Τα ταμιακά διαθέσιμα, για να σας κλείσω, είναι σε κατάσταση ώστε μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά που έχουμε πει και μέχρι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μάλιστα. Μας βγάλατε είδηση τώρα στο τέλος. Αντέχουν τα ταμιακά διαθέσιμα για να στηρίξουν αυτό που λέτε. Τα διαθέσιμα είναι συγκεκριμένα. Από τα ταμιακά διαθέσιμα πόσο έχουν φύγει, κύριε Υπουργέ? Και από τα μαξιλεράκια. Μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί δεν έχω καθημερινή εικόνα, θα προσεγγίζουμε τα 5 δις σε μέτρα που θα έχουν ληφθεί και μετά θα αυξηθούν κατά τα μέτρα τον Ιούνιο. Θα αρχίσουμε να επανεισπράττουμε χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, οπότε υπάρχει μια ενίσχυση των διαθεσίμων. 5 δις λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλό πρωινό. Επίσης.